Είναι δύσκολο να περιγράψω σε δύο λόγια, σε ένα κείμενο, μνήμες, εμπειρίες, συναισθήματα. Πιστεύω ότι από την πρώτη στιγμή προσπάθησα να είμαι χρήσιμη για τον τόπο μας, να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη των ανθρώπων που με επέλεξαν να τους αντιπροσωπεύσω. Ξέρετε, η πορεία της προσφοράς, το ξέρετε όλοι, η πορεία της προσφοράς στα κοινά είναι αχαρτογράφητη. Έχει δυσκολίες, έχει απογοητεύσεις, έχει όμως και τη χαρά της προσφοράς και είναι από εκείνα τα συναισθήματα που πολλές φορές σε κάνουν να θέλεις να καινοτομήσεις περισσότερο, να προχωρήσεις μέσα από τα προφανή, να συμβάλλεις έστω με ένα λιθαράκι για την αλλαγή στον τόπο που αγαπάς. Δεν είναι μοναχική η πορεία. Δημιουργείς συνοδοιπόρους, ομάδες, παρέες που γράφουν και ξαναγράφουν ιστορίες. Τη δική μας ιστορία. Εγώ θέλω τη δική μας, κύριε Δατούλη, γιατί είναι δική μας όλων η ιστορία της αυτοδιοίκησης. Σας ευχαριστώ όλους από την καρδιά μου. Αν κάποιος στενοχώρησα, ήταν άθελά μου. Την εκπροσώπηση της παράταξής μας στο ΠΕΣΥΠ θα αναλάβει πλέον ένα ακόμα άξιο μέλος μας από την Κορινθία, ο κύριος Μπεχράκης, και είμαι σίγουρη ότι θα είναι πιο δυναμικός από μένα σε πάρα πολλά θέματα, ο Βάκης. Ναι. Εγώ, όσον αφορά εμένα, θα συνεχίσω, και σας το υπόσχομαι, καθημερινά, αδιάλειπτα και αδιατάρακτα να εργάζομαι για την επόμενη νίκη του συνδυασμού. Ιστο επανειδήν, λοιπόν, το λέω σε όλους ιστο επανειδήν, διότι η Πράσινη Πελοπόννησος θα συνεχίσει την πορεία της στην αυτοδιοίκηση και προτίθεται να λάβει μέρος και στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Πιστεύω ότι είχαμε μια καλή πορεία. Προσπάθησα να έχω παρεμβάσεις με θετικό πρόσημο. Προσπάθησα να είμαι ως δημιουργική, ως αντιπολίτευση, με προτάσεις πάντα. Σε ό,τι θεωρούσα θετικό το ψήφισα, σε ό,τι διαφωνούσα το καταψήφισα. Γιατί πάντα είχα ως γνώμονα το καλό του τόπου, με τη δικιά μας οπτική και με τις δικές μας αξίες. Σας ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι. Να είστε καλά.